και θέλαμε πάρα πολύ και φέτος να μπορούμε να ψηφίζουμε. Γιατί αν ψηφίζαμε, σίγουρα δεν θα ήταν έξω η Μαρία. Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη πληροφόρηση ότι ίσως μετά την ένωση να έρθει η ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού και για εμάς τους παίκτες. Κάθε εβδομάδα ήταν μια ερώτηση που είχαμε προς την παραγωγή, αν τελικά θα μπει η ψηφοφορία του κοινού. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι αν είχε ενεργοποιηθεί, ένας χαρακτήρας σαν τον Ρυφουνάκη δεν θα έφυγε ποτέ από το παιχνίδι. Είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Θεωρώ το ότι είναι από τους πιο έντονους χαρακτήρες και από τα πιο αληθινά παιδιά που μπήκαν. Και εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ χθες που είδα την αποχώρησή του, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Ναι. Τα λέγαμε πάρα πολύ με τον κριτικό, τον τρελό. Πίστευα ότι είχε να δώσει κι άλλο μέσα στο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς η μονομαχία πολλές φορές είναι απρόπτη. Δηλαδή, φέρεις μια κούραση όλη την εβδομάδα πολύ έντονη. Είναι το συνέστημα πολύ περίεργο αν δεν έχεις ξαναπεράσει. Δηλαδή, και εγώ από τη δική μου προσωπική εμπειρία, από την πρώτη μονομαχία με την τρίτη, είδα τεράστια διαφορά στην ψυχολογία μου. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το πώς πας την πρώτη φορά. Είσαι αρκετά τρομαγμένο σε σχέση με τη δεύτερη και την τρίτη. Οπότε θεωρώ ότι αν έμπαινε η ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, θα ήταν λίγο ίσως διαφορετικό και το παιχνίδι. Σίγουρα. Θα ήταν ίσως και πιο πολύ λίγο να το πω ενδιαφέρον οι παίκτες να δώσουν reality, να συζητήσουν, να σχολιάσουν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικό. Αν θεωρείς ότι οι συμπεριφορές θα ήταν διαφορετικές αν υπήρχε σίγουρα, ψηφοφορία. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικές οι συμπεριφορές. Ναι, ναι, το πιστεύω 100%. Στρατηγική. Εκεί θα κυριαρχούσε. Και τώρα φαντάζομαι το ίδιο, αλλά τότε θα κυριαρχούσε πιο έντονα το κομμάτι τη στρατηγική. Πιο έντονα και νομίζω ότι όλοι οι παίκτες θα ήταν γενικότερα και λίγο πιο προσεκτικοί. Είδα ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύ έτσι έντονη συζήτηση σχετικά με τους αγώνες, με τα πέναντι, με το πότε παίζει κάποιος, με το πότε δεν παίζει κάποιος. Οπότε θεωρώ ότι λειτουργείς τελείως διαφορετικά όταν ξέρεις ότι απέναντί σου έχει το τηλεοπτικό κοινό που ξέρεις ότι θα σε κρίνει. Και τελείως διαφορετικά όταν ξέρεις ότι εσύ μπαίνεις μέσα στην ίδια μαγεία και ανά πάσα στιγμή είτε θα παίξεις και να κερδίσεις είτε να παίξεις και να χάσεις. Όπως πιστεύω επίσης ότι ένας παίκτης που θα ήταν ακόμη μέσα αν υπήρχε ψηφοφορία του κοινού θα ήταν ο Νίκος Ογκάνος. Και ο Ρομπ, ξεκάθαρα θυμάσαι. Αγόρευτο, όμορφο, σίγουρα θα ήταν μέσα. Θεωρώ και παικτικά ο Νίκος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Δεν τον βοήθησε ο στόχος που είχε επιλέξει ο Αλέξης, αλλά και το χέρι του που ήταν τραυματισμένο. Δηλαδή το δεξί του χέρι ήταν τραυματισμένο, οπότε δεν μπορούσε να χτυπήσει και να βρει το στόχο. Και ήταν και ένα στόχο λίγο έτσι αρκετά περίεργο, θα πω εγώ, επειδή τον έχω παίξει και εγώ αυτόν προσωπικά. Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που θα έπρεπε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν ήταν υποψήφια Μαρία, όταν αποχώρησε εκείνη τη μονομαχία, εγώ ήμουν σίγουρη ότι εκείνη τη μέρα θα αποχωρούσες εσύ, όχι γιατί δεν είσαι καλή παίκτρια, γιατί ένιωθα όλη την εκείνη την εβδομάδα την ψυχολογία, ότι ήθελες να φύγεις, ότι για σένα είχε ολοκληρωθεί, είχε τελειώσει. Το έλεγε συνέχεια η Στέλλα εδώ, ότι η ψυχολογία της δεν είναι καλή και πιστεύω ότι θα είναι η Μαρία που θα φύγει λόγω ψυχολογίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξα με το 100% των δυνατοτήτων μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Εννοώ το ότι δεν πήγα έχοντας στο μυαλό μου ότι θέλω να καταφέρω και να παραμείνω μέσα στο παιχνίδι. Θεώρησα ότι κατά το ίμιση ήμουν ήδη έξω, τουλάχιστον ψυχικά, σωματικά, όχι ακόμη. Αλλά επίσης θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που εγώ ήδη η ψυχολογία μου ήταν αρκετά περίεργη να μπορέσω να δώσω προβάδισμα σε άλλα κόρτια που θέλανε να μείνουν αρκετά. Ίσως γι' αυτό κιόλας δεν με είδατε, ειδικά στην δεύτερη μονομαχία μας με την Ευγενία. Τα 2-3 τελευταία γκέιμ ήταν τελείως, αν μπορώ να το πω έτσι, παραδομένα. Δηλαδή δεν είχα άλλο ψυχή για να συνεχίσω. Θεωρώ ότι το παιχνίδι για να συνεχίσεις πρέπει να έχεις ψυχή και πρέπει να είσαι 100% ψυχικά εκεί. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 7-10 ημέρες σιγά σιγά άρχισα λίγο να φεύγω. Αν σε ρωτήσω γιατί, τι θα μου απαντούσες, τι ήταν αυτό που έκανε. Γιατί άρχισε να μου λείπει πάρα πολύ το σπίτι μου, γιατί υπήρχαν υπήρχαν κάποιοι παίκτες που ήμουν αρκετά κοντά που τους έβλεπα αρκετά στεναχωρεμένους και επηρεάστηκα ψυχολογικά πάρα πολύ.